να δούμε τι γίνεται όταν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάθεση βοηθούν πλάσματα που έχουν ανάγκη να αποκτήσουν μια κανονικότητα στην ζωή τους. Θα συνδεθούμε με τη συνάδελφο την Άρτεμι Μάντι, που κοντά της έχει τον κτηνίατρο, τον κύριο Βαρδαξόγλου, αλλά και έναν πολύ χαριτωμένο μικρό φίλο. Άρτεμις. Καλημέρα, Μάιρα. Βρισκόμαστε με τον κύριο Βαρδαξόγλου, όπως είπε, στον κτηνίατρο και ιδρυτή της Pet Mobility. Ωστόσο, την παράσταση κλέβει σήμερα ο φίλος μας, ο καινούριος, ο Ερμής. Ο Ερμής είναι 4 χρόνων και έχει κάποια κινητικά προβλήματα. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του, ο κύριος Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, βρήκε τη λύση, δημιούργησε αυτά τα αναπηρικά μαξίδια για ζωάκια και η αλήθεια είναι ότι τους έδωσε μία ανάσα στην καθημερινότητά τους. Βλέπετε πόσο παιδεύεται ο Ερμής όταν δεν φοράει το αμαξίδιό του. Φυσικά. Ωστόσο, ο κύριος Βαρδαξόγλου μπορεί να μας δείξει ακριβώς πόσο τους βοηθάει όταν το φοράνε. Να το δούμε, γιατί καλή είναι πραγματικά συγκινητικό, θα το κύριε δούμε Βαρδαξόγλου. Μαζί. Ελπίζω δεν το ταλαιπωρούμε, βέβαια, να πούμε. Δεν το πονάμε το σκυλάκι. Καθόλου, καθόλου. Κάθε άλλο. Εξάλλου αυτή είναι η δουλειά μας, οπότε μη σας αγχώνει αυτό καθόλου. Η διαδικασία κρατάει μόλις ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει, λίγο παραπάνω για να πω την αλήθεια. Εντάξει, αλλά είναι πάντως εργονομικό, φαίνεται, ναι. Πάρα πολύ. Και δίνουμε τη δυνατότητα πλέον στο ζώο να κινείται και εκτός σπιτιού και να πηγαίνει τη βόλτα του αυτόνομα και ανεξάρτητα, χωρίς να εξαρτάται από κάτι άλλο. Κοιτάξτε το κι εσείς. Έλα, Ερμή. Εντάξει, είναι και τα πάντα η εμφάνιση αυτά... τηλεοπτική δημιουργεί ένα άγχος και στον Ερμή. Τον έχουμε περιορίσει κιόλας εκεί με τα καλώδια κτλ. Αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ άνετος. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η διαφορά του δικού σας project καθόλου. Το λέμε φυσικά χαριτολογώντας. Φαίνεται ότι είναι μια κίνηση που μόνο να βοηθήσει μπορεί τα σκυλάκια. Θέλω να μου πείτε τι διαφορετικό έχει αυτός ο μηχανισμός σε σχέση με άλλους και τι είναι αυτό που σας όθησε να το κατασκευάσετε, με την έννοια ότι κάποιες παρόμοιες κατασκευές προϋπήρχαν. Κοιτάξτε, τα συγκεκριμένα μαξίδια κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Mm-hmm. Γίνονται σύμφωνα με αμερικανικές προδιαγραφές και το εργαστήριο παρέχει, που κατασκευάζονται, έχει ISO. Τα συγκεκριμένα μαξίδια εξελίσσονται διαρκώς, προσφέρουν αυτονομία και ανεξαρτησία στα ζώα. Είναι κατασκευασμένα custom design για το κάθε είδος και ανάλογα και τα κιλά πάντα, βέβαια. Mm-hmm. Και δίνουν τη δυνατότητα στο ζώο να κινείται μόνο του παντού. Γενικότερα είναι ανθεκτικός ο σκελετός τους. Είναι κατασκευασμένο ώστε να μπορούν να αυξομειώνονται σε τρεις διαστάσεις, πάρα πολύ εύκολα από τον ιδιοκτήτη. Τώρα θα σας κάνω και ένα κύκλο με τον Ερμή για να τον δείτε λίγο. Ωραία. Στην πράξη. Ορίστε. Είναι τόσο χαριτωμένο στο μεταξύ ο Ερμής που, εντάξει, νομίζω ότι κλέβει την παράσταση ξεκάθαρα. Νομίζω θα το αντέξουμε όλοι, ναι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ζώων. Δεν μιλάμε μόνο για ζωάκια, κύριε Βαρδαξόγλου. Δεν μιλάμε μόνο για σκυλάκια, συγγνώμη. Μιλάμε και για γάτες. Σωστά, για σκύλο και για γάτα κυρίως, για κατοικίδια ζώα. Mm-hmm. Φυσικά μπορεί να γίνει και σε υπόλοιπα είδη, όπως είναι τα κουνελάκια. Κυρίως όμως τα σκυλιά κλέβουν την παράσταση, γιατί η πλειοψηφία των σκύλων έχουν τη δυνατότητα να κινούνται και εκτός σπιτιού. Όπως καταλαβαίνετε, μια γάτα ανάπηρη είναι πιο δύσκολο να κινηθεί εκτός σπιτιού. Αλλά παρόλα αυτά, εδώ δίπλα έχουμε το ροζ, υπάρχει και για τις γάτες η δυνατότητα του να κινούνται χωρίς να τραυματίζονται μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν η Άρτεμις Μάντι θέλει να ρωτήσει κάτι. Okay, θέλω να ρωτήσουμε τον κύριο Βαρδαξόγλου πώς του ήρθε αυτή η ιδέα να ιδρύσει την εταιρεία την Pet Mobility. Όντως και κτηνίατρος, είχε ζήσει πάρα πολλές ανάλογες καταστάσεις, φαντάζομαι. Ξεκίνησε το όλο εγχείρημα και ήμασταν οι πρώτοι που το δημιουργήσαμε στην Ελλάδα με τον συνεργάτη μου, τον Γκαρτιανό Ιωάννη, πριν από περίπου 3 χρόνια, όταν έψαχνα να βρω εναλλακτικούς τρόπους ώστε να μπορούν αυτά τα ζώα να κινούνται αυτόνομα και ανεξάρτητα μόνα τους. Έτσι ξεκίνησε το όλο εγχείρημα. Φτιάξαμε κάποια σχέδια αρχικά.
Βρήκα κάποιους ανθρώπους που μου υλοποίησαν τα πρώτα αμαξίδια και συνεργασία με τον συνεργάτη μου. Το υλοποιήσατε και είναι και αυτό μια πολύ ωραία ιδέα και λειτουργική. Ακριβώς. Και βοηθάει πραγματικά αυτά τα ζωάκια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βαρταξόγλου, και φυσικά τη συνάδελφό μας, την Άρτεμις Μάντι, για αυτήν την ωραία σύνδεση. Ελάτε τώρα.